Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη του Φορέα Ισότιμη Κατανομή Βαρών με στόχο να αποτελέσει τη βάση για τη νέα προσφυγική πολιτική του κράτου. Όπω εξήγησε η Διευθύντρια του Φορέα κατά την παρουσίαση του προπολογισμού στην Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή, στη μελέτη θα υπολογίζονται οι συντελεστέ που θα κρίνουν το μέγεθο τη απώλεια χρήση κατεχόμενων περιουσιών ώστε να καθοριστούν τα νέα επιδόματα. Ο προπολογισμό του Φορέα για το 2020 είναι αυξημένο σε σχέση με το 2019 στα 110 εκατομμύρια ευρώ. 28 εκατομμύρια 100.000 κρατική χορηγία και 46 εκατομμύρια άτοκα δάνεια είναι για παραχώρηση δανείων μέσω του σχεδίου φερεγιότητα. Τα 46 εκατομμύρια θα δοθούν για δάνεια για σπουδές, για τροφαρμακευτική περίθαλψη και δάνεια νέων επιστημόνων. Αναμένεται επίσης να παραχωρηθούν γύρω στα 22 εκατομμύρια ως επιδότηση επιτοκίου σε, στεγαστικά, σε υφιστάμενα στεγαστικά δάνει. Η πρόεδρο τη Επιτροπή Προσφύγων Σκεύη Κουκουμά δήλωσε ότι το 2019 απορροφήθηκε το 90% των κονδυλίων του φορέα, ο οποίο ωστόσο πάσχει από τι καθυστερήσει στην εξέταση αιτήσεων λόγω υποστελέχωση. Οι πληροφορίε που φτάνουν συνεχώ κοντά μα και δυστυχώ δεν μπορούμε να τι διασταυρώσουμε είναι ότι κάποιοι αποτείνονται στα κτηματολόγια των κατεχωμένων σε εισαγωγικά. Όπου κάνουν εκεί την πράξη μεταβίβαση που σίγουρα δεν είναι σε γνώση των δικών μα χρηματολογίων και αρχείων. Σύμφωνα με στοιχεία, 21% των δανείων που έδωσε με δικά του κεφαλαίου φορέα, το 65% των δανείων που μεταφέρθηκαν στην ΚΕΔΙΠΕΣ και το 7,5% των δανείων που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα είναι μη εξυπηρετούμενα.